Θα περάσουμε τώρα σε κάτι πολύ διαφορετικό από το ποδόσφαιρο. Ο Ανδρέας Τρικομίτης, ο πρωταθλητής Ευρώπης των μειχτών πολεμικών τεχνών, που τιμά την Κύπρο στο εξωτερικό με τις μεγάλες επιτυχίες του, είναι φιλοξενούμενος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΟΜΕΚΑ. Είναι εδώ μαζί μας. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είσαι εδώ μαζί μας. Και εγώ χαίρομαι που είμαι. Να σε καλωσορίσουμε με ένα πολύ όμορφο θέμα που ετοίμασε ο συνάδελφος ο Ανδρέας Αναστασίου και είμαστε εδώ μαζί σου να μας πεις πάρα πολλά στην συνέχεια. Ο αθλητισμός αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή της Κύπρου στο εξωτερικό. Τρανή απόδειξη ο Ανδρέας Τρικομίτης, ο πρωταθλητής Ευρώπης των μειχτών πολεμικών τεχνών, που τίμησε και τιμά τη χώρα μας με τις μεγάλες του επιτυχίες στο εξωτερικό. Ο Ανδρέας Τρικομίτης, με το ταλέντο, το πάθος και τη μαχητικότητά του, καταξιώθηκε στην ελίτ του αθλήματος και κατέγραψε για ακόμη μια φορά μια τεράστια διεθνή νίκη, καταφέρνοντας να διαλύσει τον Βρετανό αντίπαλό του, Tom Briggs. Ύστερα από μια απίστευτη εμφάνιση που πραγματοποίησε στις 17 Νοεμβρίου στο κλουβί του AFC 10, άφησε άφωνους τους θεατές και τους φιλάθλους της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Τρικομίτης έκλεισε την απόσταση πάρα πολύ γρήγορα με τον αντίπαλό του, ο οποίος προσπαθούσε να βγάλει γόνατα, όμως ο Κύπριος μαχητής τον έριξε στο έδαφος και με ασταμάτητα χτυπήματα τον αποτέλειωσε. Η επιτυχία του αυτή πανηγυρίστηκε έντονα. Η αναμέτρηση αυτής της κορυφαίας επαγγελματικής διοργάνωσης το φέρνει πιο κοντά στο μοναδικό του στόχο, που είναι το UFC, την ελίτ δηλαδή των μειχτών πολεμικών τεχνών στον κόσμο. Ο Κύπριος Iron Man, όπως τον έχουν αποκαλέσει και είναι και το παρατσούκλι του, είναι εδώ απόψε μαζί μας. Είπαμε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είσαι εδώ μαζί μας. Είναι μεγάλες επιτυχίες σου στο MMA, στους μειχτές πολεμικές τέχνες. Μεγάλες επιτυχίες που μας κάνουν πάρα πολύ περήφανους όλους τους Κύπριους. Χαίρομαι γι' αυτό ιδιαίτερα. Ο τελευταίος μου αγώνας ήταν στο AFC 10 στην Αγγλία, όπου πάλεψα έναν Βρετανό μαχητή των μειχτών πολεμικών τεχνών. Και αυτή η τεράστια διεθνής νίκη με φέρνει πιο κοντά στον μοναδικό μου στόχο, που είναι το UFC, που είναι η μεγαλύτερη αυλαία μειχτών πολεμικών τεχνών στον κόσμο. Ασχολήθηκες από μικρή ηλικία με τον τζούτο, όμως ποιο ήταν το ερέθισμα που σε οδήγησε να ασχοληθείς με αυτό το άθλημα? Εγώ από πολύ μικρός, από 4 χρονών, είχα ξεκινήσει να κάνω τζούτο και πήγα Ολυμπιάδα νέων. Δυστυχώς όμως το 2008 είχαν αλλάξει οι κανόνες του τζούτο. Έτσι αποφάσισα να βρω κάτι διαφορετικό, το οποίο θα μπορώ να παλεύω και με τους κανόνες του τζούτο αυτούς που ήταν παλιά, και έτσι βρέθηκα να ξεκινήσω να παλεύω στο οκτάγωνο κλουβί, που είναι οι μειχτές πολεμικές τέχνες. Πόσο επικίνδυνο είναι? Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι αρκετά επικίνδυνο. Και ποιες είναι οι θυσίες που κάνεις για να είσαι πρωταθλητής σε αυτό το πολύ δύσκολο αγωνισμό? Κοιτάξτε, τα παιδί, οι θυσίες μιας ζωής δεν είναι θυσίες 6 και 3 μηνών. Δεν μπορεί να παλέψεις αθλητές ψηλού επίπεδου κάνοντας 1 και 2 χρόνια. Απαιτεί θυσίες όλοι οι αθλητές των μειχτών πολεμικών τεχνών, αν είναι έτοιμοι να παλέψουν σε ψηλό επίπεδο με αθλητές. Το σημαντικότερο είναι με αθλητές που έχουν εμπειρία. Το να παλέψεις κάποιον που δεν έχει παλέψει είτε ήρασε τεχνικά είτε επαγγελματικά και έχει 0-0 ρεκόρ και εσύ αν έχεις κάποια εμπειρία, εκεί πιστεύω δεν είναι ούτε επικίνδυνο, αλλά ούτε κάτι το... Ερέθισμα σου το τζούτο, αλλά πηγή έμπνευσης, ο παππούς σου, Ανδρέας Τρικομίτης, ελληνορωμαϊκή πάλι πρωταθλητής, αλλά και όλη η οικογένεια είναι πρωταθλητισμού. Ο παππούς μου, ο Ανδρέας ο Τρικομίτης, ήταν η βάση και η σκέψη όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με τις πολεμικές τεχνές. Εντάξει, αυτή ήταν η ρίζα η οποία είχα σαν νεαρό παιδί μέσα στο μυαλό μου όταν είχα ξεκινήσει τον τζούτο στα αρχικά μου στάδια. Και έτσι σε 10 δευτερόλεπτα μια υπόσχεση, ένα μήνυμα στους νέους που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το αγωνίσμα. Κοιτάξτε, με σκληρή δουλειά μπορείς να κατακτήσεις τα πάντα και μπορείς να υλοποιήσεις και τα όνειρά σου. Φτάνει να το πολεμήσεις, να το διεκδικήσεις αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας καλύτερο στην συνέχεια.